Ξέρετε, όσο και αν περιμέναμε αυτή την είδηση, γιατί οι τελευταίες 15 μέρες ήταν κρίσιμες, το γεγονός της απώλειας μας βάζει όλους στο να σκεφτούμε το τεράστιο κεφάλαιο Μίκης Θεοδωράκης στη μουσική, στην πολιτική ιστορία της χώρας μας, στο ρόλο που έπαιξε και ο ίδιος σαν συχνός πρωταγωνιστής όλων αυτών των εξελίξεων, στενά δεμένος με το λαϊκό κίνημα, τους αγώνες, τις αγωνίες, με την ανάγκη ταυτόχρονα ο λαός μας να γνωρίσει τους μεγάλους μας ποιητές και μέσα από αυτούς να εκφράσει τις αγωνίες αλλά και τον πόθο του για ένα διαφορετικό αύριο. Θα έλεγα επίσης ότι όπως αρμόζει και όπως θα περιμέναμε από τον Μίκη, ο ίδιος γράφει τον επίλογο αυτής της μεγάλης διαδρομής με τις επιθυμίες, τις πολιτικές που καταθέτει εν είδη τελευταίας, να το πω έτσι, και διαθήκης πολιτικής, όπως αποτυπώνεται και στο γράμμα που έδωσε στο Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος λίγο πριν την μεγάλη αυτή απώλεια, γιατί ήξερε ότι έρχεται αυτή η στιγμή. Πάντως... Έχει παραδώσει μια επιστολή σαν πολιτική διαθήκη στον κύριο Κουτσούμπα. Μάλιστα. Μάλιστα. Η οποία θα δημοσιοποιηθεί το επόμενες ώρες. Και αυτό έχει μεγάλη πολύ αξία. Πολύ μεγάλη σημασία. Και έχει μεγάλη αξία όχι μόνο η δισογραφική ή η δημοσιογραφική, έχει μεγάλη πολιτικοκοινωνική αξία. Μπράβο. Αυτή η πολιτική διαθήκη του Μίκη Θεοδωράκη. Και, να πούμε... και θα την περιμένουμε βεβαίως με μεγάλη αγωνία να την δούμε, γιατί να την μεταφράσουμε και να την αναγιγνώσει και ο κάθε Έλληνας πια αυτή την πολιτική διαθήκη. Μην ξεχνάμε ότι ο Μίκης Θεοδωράκης μπορεί να υπήρξε και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην πορεία του κτλ. Γενικά όμως έχει ταυτιστεί με την αριστερά και το Κομμουνιστικό Κόμμα.